μιλάμε με τον coach του Παναξιακού μετά από το παιχνίδι με τον Ναό Θύρας. Κύριε Παπαδόπουλε, τι έφταξε και ο Παναξιακός έχασε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα με 3-0. Έφταξε ότι είχαμε μια πολύ άσχημη βραδιά σε αρκετά τακτικά κομμάτια του παιχνιδιού. Και ότι παράλληλα, γιατί αυτό είναι πάντα μια αλληλεπίδραση στο βόλεϊ, παρουσιάστηκε ένας Ναό Θύρας πάρα πολύ δυνατός. Ενώ ο Παναξιακός δηλαδή που δεν ήταν πολύ δυνατός. Υστερήσαμε πολύ στην υποδοχή, αλλά αυτό που δεν γίνεται μόνο του, κάποιος επιέζει για να στερήσει. Τα πράγματα είναι πολύ, πολύ απλά και συγκεκριμένα. Μία ομάδα ήταν καλύτερη και μία χειρότερη. Πιστεύετε ότι μετά από αυτόν τον αγώνα θα προβείτε σε κάποιες διορθώσεις ως προς το τεχνικό μέρος κλπ? Δείτε, εμείς δουλεύουμε συνεχώς και προφανώς δεν δουλεύεις ούτε για τον αγώνα της Σαντορίνης μόνο, ούτε εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που θέλουμε να το ακολουθούμε στο να εξελιχθούμε σαν ομάδα. Θα έχει νίκες, θα έχει ήττες, είναι ένα μακρύ πρωτάθλημα. Πρέπει να χρησιμοποιείς την ήττα, αυτό ίσως είναι τετριμένο, αλλά στην πραγματικότητα το χαρακτήρα μια ομάδα το χτίζει και το φτιάχνει μετά από ήττες. Εκεί είναι η πρώτη ήττα που δεχτήκαμε και εδώ θα αρχίσουμε να τεστάρουμε λίγο παραπάνω σε αυτούς μας. Ναι. Ο επόμενος αγώνας είναι επίσης πολύ δύσκολο μάτς μέσα στον Άρη την Τετάρτη. Είναι μια σειρά αγώνων απαιτητική, οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε παραπάνω στη νίκη, όπως και να νικούσαμε δεν θα έπρεπε να μείνουμε παραπάνω στη νίκη. Έχουμε μια ημέρα προπόνηση, μια μέρα ταξιδιού και παίζουμε. Μάλιστα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.